Ομάδα επιθεωρητών επιβιβάστηκε σε σκάφος για να ελέγξει το φορτίο που μεταφέρει το πρώτο πλοίο που αναχώρησε από το λιμάνι της Οδυσσού με σιτήρα. Η επιθεώρηση γίνεται μία ημέρα αφού το πλοίο Ραζόνια γκυροβόλησε στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών. Το πλοίο μεταφέρει πάνω από 26.000 τόνους αραβοσίτου. Αναχώρησε τη Δευτέρα 1η Αυγούστου από το λιμάνι της Οδυσσού με τελικό προορισμό το λιμάνι της Τρίπολης στο Λίβανο. Το πλοίο επιθεωρήθηκε από 20 ειδικούς της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Τουρκίας και του ΟΗΕ, των οποίων οι ομάδες εργάζονται στο κοινό κέντρο συντονισμού στην Κωνσταντινούπολη. Τη συγκεκριμένη επιχείρηση έχει ζητήσει η Μόσχα προκειμένου να βεβαιωθεί για τη φύση του φορτίου. Σύμφωνα με το Κίεβο, άλλα 16 πλοία φορτωμένα με σιτηρά περιμένουν για να αναχωρήσουν από την Οδυσσό, που είναι και το κύριο Ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Πριν την έναρξη του πολέμου, συγκέντρωνε το 60% της λιμενικής δραστηριότητας της Ουκρανίας. Η συμφωνία που υπεγράφει στις 22 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη επιτρέπει την υποδιεθνή επίβλεψη επανάληψη των αποστολών Ουκρανικών σιτηρών προς τις παγκόσμιες αγορές.